Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΕΥΠΚΑ, υπάρχει μια τελευταία προθεσμία υποβολής για τις δηλώσεις της Αχαΐας μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Και αυτή η παράταση προβλέπεται να είναι τελευταία που θα δοθεί. Από τις 30 Νοεμβρίου και μετά, οι δηλώσεις θα καθίστανται εκπρόθεσμες και μελλοντικά θα καταλογιστούν πρόστιμα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επιβληθεί ποτέ, ούτε έχουν υπολογιστεί. Μετά την ανάρτηση, θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι μετά την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων θα επιβαρυνθούν με ακόμα μεγαλύτερα έξοδα για διοικητικά και νομικά. Και με 7 χρόνια μετά το τέλος της κτηματογράφησης, όλα τα γνώση του ιδιοκτήτη ακίνητα θα περάσουν αυτοδίκαιες στην κυριότητα του δημοσίου. Επομένως, το μόνο που θα μπορούν να ζητήσουν κατόπιν εορτής θα είναι μόνο μια αποζημίωση της αντικειμενικής αξίας και όχι η επιστροφή του ακινήτου. Ακριβώς. 7 χρόνια μετά το τέλος της κτηματογράφησης, τα γνώση του ιδιοκτήτη θα περιέλθουν αυτοδίκαια στο δημόσιο. Οι πολίτες πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν τα ακίνητά τους, ιδιαίτερα αυτοί στα χωριά, γιατί δεν θα μπορούν να εκδοθούν ούτε οικοδομικές άδειες, ούτε να γίνουν μεταβιβάσεις και όπως προείπαμε, τα έξοδα θα πολλαπλασιαστούν. Υπάρχουν κάποια ελάχιστα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο πολίτης ώστε να γίνει δεκτή η δήλωσή του. Καλό είναι οι πολίτες να περάσουν το γραφείο κτηματογράφησης της Αχαΐας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 83, απέναντι από τον Άγιο Ελευθέριο, για να ενημερωθούν επακριβώς το τι χρειάζεται να φέρουν, ώστε την επόμενη φορά που θα ξανάρθουν να είναι απολύτως έτοιμοι. Τέλος, να υπενθυμίσω ότι και ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και οι υπηρεσίες πρέπει να κάνουν και αυτοί δηλώσεις ιδιοκτησίας για τα ακίνητα που έχουν και για τις περιοχές που έχουν, αρχαιολογικούς χώρους, δημοτικά ακίνητα, πλατείες, δρόμους, όλα. Όσο πιο γρήγορα ανταποκριθούν οι πολίτες στο κάλεσμά μας, τόσο λιγότερη θα είναι η αναμονή και τόσο καλύτερη θα είναι η εξυπηρέτηση προς αυτούς.